Εμεί δεν θα το ξεπουλήσουμε. Αν δεν το ξεπουλήσουμε, πάμε σπίτι μα. Πρέπει να παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Τσουκαλά. Δεν είμαστε μαθημένοι. Παρακαλώ, κύριε Τσουκαλά. Τι μα λέει ο κύριο Τσουκαλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι λέει ο κύριο Βαρουφάκη. Ρίξει. Ρίξει χωρί πλάνο Β. Δηλαδή, πιστωτικό γεγονός. Όλα τα πλάνα. Ακούσαμε λίγο, κύριε Παπαδάκη. Θα δείτε τα πλάνα του ένα και του άλλου. Εμείς λέμε θα κρύβετε τα μάτια σας. Θα κρύβετε τα μάτια σας. Εγώ να πω μόνο κάτι και έτσι για να ολοκληρώσω. Να πω κάτι. Άλλες δύο χώρες, μεγάλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, που δεν ακούστε με λίγο. Μα φοβόσαστε, τρέμετε. Τρέμετε, βλέπετε. Βλέπετε, δεν ξέρω τι λέω τώρα. Δεν είναι σωστό και γερμανό. Κύριε Τσουκαλά, είσαστε ήρεμο. Μπορείτε να κάνετε. Είπατε ότι θα κάνετε ρήξη και θα οδηγήσετε τη χώρα στην δραχμή. Το καταλαβαίνω. Το καταλάβαμε αυτό. Καμία πάμε. Χώρα στην δραχμή. Χώρες αυτά είναι δικά σας. Είναι ψέματα τα οποία εξαφορούν την αξία και την δημοκρατία. Αυτό κάνετε. Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία που δεν είναι σε μνημόνιο, που δεν έχουν ανάγκη τα χρήματα για να επιβιώσουν, κάναν τεράστιες περικοπές. Η Γαλλία άλλαξε την κυβέρνησή της σε μία μέρα. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, η Ιταλία προχωράει σε εργαστά εργασιακά, σε μεγάλη.